Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά το θάνατο περίπου 20.000 συμπολιτών μας εντός και εκτός των ΜΕΘ την περίοδο της πανδημίας και έχουμε μπροστά μας μια νέα επέλαση της μετάλλαξης Ωμικρόν. Δεν πρέπει να υπνοβατούμε. Η κατάσταση είναι δύσκολη και με ανταλλαγή κοσμητικών επιθέτων ύβρεων δεν υπάρχει λύση. Δεν μας καλύπτουν τα όσα είπε ο κύριος Γκρούπλης μέσα στο θυμό του και την οργή του, γιατί έχει χάσει φίλους του, όπως είπε. Προσέξτε το αυτό. Είπε ότι έχει χάσει φίλους του. Όχι. Σταθμίστε το και αυτό. Ακούστηκε και αυτό. Ακούστηκε και αυτό. Αλλά αυτό το επίμαχο σημείο είναι αυτό που διάβασε πριν από λίγο ο πρόεδρος από τα πρακτικά. Κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Λέω λοιπόν όχι. Και είμαι σαφής ότι εμείς κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση η οποία αναδεικνύει πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση για το θάνατο 20.000 συμπολιτών μας. Πολιτική αντιπαράθεση. Όχι προσωποποίηση, πολιτική αντιπαράθεση. Κύριε φίλε, με όλο το σεβασμό, άλλο λέτε εσείς. Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν κάνει κάτι τέτοιο. Μισό λεπτό. Πριν από λίγο σας δικαίωσε. Τα όσα λέω είναι μετά λόγου γνώσεως και καταγράφονται στα πρακτικά. Δεν θέλω ερωτήσεις, λοιπόν. Δεύτερον, ως βουλευτής την προηγούμενη περίοδο εδώ, είχα ακούσει όχι έναν, ούτε δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να με αποκαλούν προδότη και να ζητούν την παραδειγματική μου τιμωρία, δηλαδή κατά με το ισόβια, επειδή υποστήριξα τη συμφωνία των Πρεσπών. Ένας μάλιστα, ο κύριος Κασαπίδης, οριόμενος εδώ μέσα, είπε πολλά αχαρακτήριστα πράγματα. Δεν θεωρώ μία σου και μία μου. Δεν προχωράει έτσι η δημοκρατία. Αλίμονο. Αυτό λέμε και εμείς. Ξέρω επίσης ότι ο κύριος πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρυσογοίδης, το Φεβρουάριο πέρσι, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε 100 ανθρώπους στο μάτι. Δεν προχωράει έτσι, συμφωνώ, μία σου και μία μου η δημοκρατία. Αλλά προσέξτε, όταν δίνονται... Σας παρακαλώ, κυρία Καραμαλή. Όταν δίνονται αυτά, δυστυχώς αυτές οι αφορμές από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όταν κερδίζει τις εκλογές ποντάροντας την πολιτική και την εθνοκάπηλη πολιτική. Δεν έχει δικαίωμα η Δημοκρατία σήμερα να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ και κανένα πολιτικό κόμμα εδώ. Να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Καμία αντίρρηση. Αλλά όχι αντιπερισπασμούς φτηνούς. Είναι υπόλογος ο Πρωθυπουργός για την έφεση Τσιόδρα με την οποία βλέπουμε και ότι κλείστε με αυτό, κύριε χιλιάδες συμπολίτες μας από κυβερνητική κακή πολιτική. Αυτό θέλουμε να κουβεντιάσουμε. Και όχι να κάνουμε θέατρο μεταξύ μας, μία σου και μία μας. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση εμείς πάνω στους θανάτους. Αυτό λέμε όχι. Και εμείς. Αλλά δεν κερδοσκοπούμε εμείς. Δολοφόνους δεν μπορούμε αλλά να πούμε. Αλλά θέτουμε όμως το πολιτικό πρόβλημα. Είστε υπεύθυνοι με την πολιτική σας, με τη διάλυση του ΕΣΥ, με τη διάλυση των ΜΕΘ για τους νεκρούς. Είστε υπεύθυνοι. Θα τα πείτε στο λόγο σας αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιαννακοπούλου, ορίστε. Πέτρε.